κυρίες και κύριοι, απόψε έχω ένα πάρα πολύ εύκολο έργο να κάνω. Απόψε έχω να κάνω ένα πολύ εύκολο έργο. Να παρουσιάσω την πορεία του Γιώργου 40 χρόνια τώρα. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να συλλάβει κανείς τον άνεμο και να τον παρουσιάσει σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος. Και τα λέω αυτό γιατί ο Γιώργος Δουατζής είναι ένας πολυσχηδής ποιητής. Γράφει από τα 13 του χρόνια, ενσυνείδητα και συστηματικά. Εμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα πριν 45 χρόνια, το 1971, με το ποίημα «Πέρασμα», το ακούσαμε πριν από λίγο, στην ποιητική ανθολογία «Νέας ελληνικής γενιάς», εκδόσεις Άγκυρα. Και όπως το ακούσατε, θα καταλάβατε πως το ποίημα δηλώνει με εμφατικό τρόπο πως ο Δουατζής είναι ήδη ένας όριμος ποιητής και στο μέλλον θα δώσει καταπληκτικά δείγματα δουλειάς. Λίγο αργότερα, το 1976, 40 χρόνια πριν, βρίσκουμε την αυτοέκδοση των γραφτών όπου περιλαμβάνονται ποιήματα που γράφτηκαν κυρίως στη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα, πράγμα πασιφανές από τους στίχους που περιλαμβάνεται εκεί. Θα λέγαμε μάλιστα ότι τα ποιήματα αυτά, αν και ανήκουν σε μια πρώιμη περίοδο, στοχεύουν στο σύγχρονο αναγνώστη. Πάλιωσαν τα τραγούδια του λαέ μου, πού είναι τα δακρυά σου που τα παίζουν δημαγωγοί. Η κριτική του Τάσου Λιβαδίτη για το πρώτο βιβλίο του Γιώργου Δουατζή είναι ενδεικτική της μεταγενέστης μετέπειτα πορείας. Η φιλία του με τον Λιβαδίτη ξεκινάει από τα 18 του χρόνια, όταν έδειξε στο μεγάλο μας ποιητή τα χειρόγραφά του και έτρεμαν τα πόδια του από την αγωνία, καθώς έλεγε. Η διεισδυτική ματιά του μεγάλου ποιητή ανακάλεψε το γίγνεσθε μιας σημαντικής ποιητικής πορείας. Και θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Το 1988 φεύγει ο Τάσος, δηλαδή μας λείπει τώρα 28 χρόνια. Αλλά σαν σήμερα, στις 20 Απριλίου του 1922, ο Λιβαδίτης γεννήθηκε. Και έτσι έχουμε δύο διαφορετικούς ποιητές. Και θέλω να τονίσω κάτι. Είναι και οι δύο μεγάλοι ποιητές. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για δύο διαφορετικά ποιητικά σύμπαντα που είναι ευδιάκριτα και το ένα έχει την ξεχωριστή του αξία. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο Λιβαδίτη. Ο Λιβαδίτης στην Αυγή στις 9 Ιουλίου του 1976 θα γράψει. Ο Γιώργος ποιητής είναι ποιητής της τελευταίας ώρας, όπως θα γράφαν οι εφημερίδες επί του πιεστηρίου, αφού παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο. Αλλά η είδηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα γραπτά. Πρόκειται για ένα βιβλίο που του διατρέχει ο πιο αγνός νεανικός παλμός. Ο Δουατζής πορεύεται με τους συνανθρώπους του στην τριμερή λεωφόρο της εποχής μας και το τραγούδι του στις μικρές τάσεις αυτής της απεγνωσμένης διαδρομής ξεκουράζει και δυναμώνει τους συνοδοιπόρους του. Και προσέχτε τι λέει. Ποίηση ακμαία ηχηρή καταγιστική που το σηκώνει στα χέρια του πότε σαν σημαία και πότε σαν όπλο και πάντα σαν ανθρώπινη προσφορά και συχνά σαν υστέρι για να ανοίξει παλιές πληγές και να βρει μέσα του την ανθρώπινη κακοδαιμονία. Θα έλεγα πως όσα γράφει στην κριτική του ο μεγάλος ποιητής θα μπορούσαν να γραφτούν και σήμερα για το έργο του Γιώργου Δουατζή. Αν δούμε όλο το έργο του, θα δούμε ότι όλη η ποιητική και πεζογραφική του πορεία καταγράφει μια κοσμοθεωρία συνεχώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία και συγκροτούν το αξιακό του σύστημα
που όπως λέει συχνά ο ίδιος, εκεί κουρνιάζει όπως κάθε άνθρωπος. Ο χαρακτηρισμός της συγγραφικής του δραστηριότητας έχει τρία σκέλη που διαχέονται στο σύνολο του έργου του. Ύπαρξη, έρωτας, πολιτική. Και εδώ ύπαρξη σημαίνει το βύθισμα σε όλο και ευρύτερα φιλοσοφικά πεδία, με περισσή αγάπη για τον άνθρωπο, του οποίου η τραγικότητα της ύπαρξης κατά το Δουατζή δεν έχει να κάνει με το θάνατο, αλλά με την πληγωμένη του αξιοπρέπεια, η οποία δεν του επιτρέπει πνευματικές ανατάσεις και αίσθηση πραγματικής ελευθερίας. Δεν έχουμε ωστόσο μια κατάσταση αδιεξόδου. Είναι ένας συγγραφέας στοχαστής, εντελώς απορροφημένος από την καλλιτεχνική δημιουργία και την όραση της ποίησης. Η ύπαρξη του Γιώργου Δουατζή ταυτίζεται με τη δημιουργία μεγάλων οραμάτων και την προβολή ενός κόσμου που όλοι μας τον έχουμε ονειρευτεί. Η ανθρώπινη υπόστασή του χαρακτηρίζεται από την ευτυχία της αναζήτησης και της δημιουργίας νέων μορφών στην τέχνη. Ταυτόχρονα, η ποιητική του πορεία ταυτίζεται με την αποκάλυψη της ακάτικης εποχής μας, μέσα όμως από μια ιδιαίτερη τρυφερότητα. Ακούστε τους στίχους. Πώς εκατάντησαν πατρίδα οι δημοκόποι. Πώς με περιούσε ο λαό χωρίς περιουσία, σε εξαπάτησαν με ψεύτικα φιασίδια. Σε κλείσανε στα τείχη τους. Σε αλωνίζουν οι προστάτες και έγινες υπερήφανη εσύ, τώρα ζητιάνα των βαρβάρων, που τη στερήσανε το φως για να εισπράξουμε έστω αργά. Πώς δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενοχή από την ενοχή μας, άι δημοκόπη πατρίδα, πώς. Και σήμερα ισχύουν. Ο έρωτας σημαίνει για τον Γιώργο Δουατζή πολυδιάστατη ευαισθησία στην ομορφιά και στη γυναίκα, χωρίς να ντρέπεται για τις ευαισθησίες του, χωρίς καμιά αναστολή, υμνώντας σε κάθε ευκαιρία τα υπέροχα χέρια με τα ευαίσθητα δάχτυλα. Σε στέλνουν στους ουρανούς, σε ανασύρουν από το βαθύτερο λίθαργο, σε βυθίζουν στην υπέρτατη των ειδονών, εξαφανίζουν τόπο και χρόνο, σε στέλνουν με το ελαφρότερο άγγιγμα εκεί όπου η ποίηση είναι μια αυτονόητη πραγματικότητα. Η σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το ποθητό αντικείμενο αποτελεί μια ουσιαστική διάσταση του έργου του Δουατζή. Υπάρχει πέρα από την ανθρώπινη και τρυφερή επαφή και η διάσταση της επικοινωνίας. Τα δύο πρόσωπα επικοινωνούν και δεν αντιμάχονται. Κάποτε μάλιστα θα συναντήσουμε τον έπαινο της γυναίκας. Θα έλεγα μάλιστα ότι μου θυμίζει το γαλλικό μπλαζόν, όπου κάθε μέρος της γυναίκας αξίζει να υμνηθεί, χέρια, μάτια, λαιμός. Ταυτόχρονα έχουμε την εμφάνιση του αισθανόμενου σώματος, του σώματος που αντιδρά, πάλεται και συμμετέχει. Με άλλα λόγια, στην υπομελέτη ποίηση εμφανίζεται ένα σώμα που αντιδρά. Στη θέση μιας λεκτικής ομολογίας εκρήγνεται η σωματική ομολογία, που στην προκειμένη περίπτωση συνδηλώνει συγκίνηση και έντονη ερωτική διάθεση. Τα σώματα έχουν τη δική τους γλώσσα. Χαρίζουν μαγεία αφής μυρωδιάς και σπάνιας έντασης. Τραγουδούν όποτε θέλουν. Δεν τα φθείρει η επανάληψη. Θα θέλαμε όμως να τονίσουμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα του Γιώργου Δουατζή. Ως τώρα μιλάμε για μια σχέση ήρωας ποθητό αντικείμενο, όπου τον κυρίαρχο ρόλο κατέχει το αρσενικό. Ωστόσο θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει και μια άλλη σχέση στην υπομελέτη ποίηση. Το πολύτιμο αντικείμενο συχνά αναλαμβάνει ένα άλλο ρόλο. Γίνεται ένα πραγματικό, ένα αληθινό υποκείμενο και διεκδικεί μια ουσιαστική θέση στην ερωτική αλληλενέργεια. Αυτό νομίζω
πως διαφοροποιεί αυτό το ποιητικό κόρπους από πολλά άλλα. Ταυτόχρονα θα τολμούσα να πω ότι ο Γιώργος Δουατζής είναι ο αιώνιος εραστής και ο εμνητής του έρωτα. Θέλω τη φωνή σου να λέει σ' αγαπώ, την αφήσου σε επίκληση, τη μυρουδιά σου να μ' αγκαλιάζει, τα μάτια σου να διώχνουν τη μελαγχολία τους, το κορμί σου να νιώθω ότι υπάρχω, το χέρι σου να για περπάτημα στους όμορφους δρόμους, τα μάτια σου να μοιράζουμε τις ομορφιές, και δεν ντρέπομαι, ούτε θα ντραπώ, και όχι βέβαια, γιατί οι δρόμοι είναι πάντα έρημοι με τόσο συνωστισμό. Πολιτική σημαίνει για τον Γιώργο Δουατζή διαρκής επαγρύπνηση για το κοινωνικό γίγνεσθε με πασιφανή την αγάπη στον άνθρωπο, τη φροντίδα για το διπλανό όπως συνήθιζε να λέει. Μάλιστα, όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη», θα θυμούνται την παράγραφο που λέει «Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πως είναι δυνατόν ένας δημιουργός να μην υπηρετεί ένα αξιακό σύστημα, το οποίο έχει οικοδομήσει με πίστη και αγάπη στον άνθρωπο. Δεν μπορώ να κατανοήσω πως μπορεί ένας ποιητής να μην εμπνέεται από το συλλογικό όνειρο, να μην υπηρετεί πέραν του εαυτού του την κοινωνία και τον άνθρωπο». Θα έλεγα ότι στο έργο του Γιώργου Δουατζή εμφανίζεται ένας στοχαστής μελετητής που εγκαθίσταται στα έργα του και λαμβάνει και μεταδίδει πληροφορίες. Το γεγονός αυτό μας παραπέμπει στην ανάδυση του αληθινού υποκειμένου που είναι ικανό να αξιοθετεί, να κρίνει και να συνδέει τα πράγματα μέσω της σύγκρισης. Ο αφηγητής μπορεί κάποτε να μην είναι παρόν στα γεγονότα που περιγράφει, αναθέτει ωστόσο να παρουσιάσει την οπτική του γωνία ένα ποιητικό ή αφηγηματικό πρόσωπο. Κάποτε στο υπομελέτη έργο βλέπουμε να γίνεται μια παραπομπή σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Υπάρχει ο πομπός, το αφηγηματικό κείμενο και ο δέκτης του μηνύματός του. Εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε στο κείμενο του Δουατζή τον αφηγητή και τους δέκτες της αφήγησης. Μπορεί κάποτε να μην υπάρχει μεταξύ τους καμιά λεκτική επικοινωνία. Τα πρόσωπα δεν συνομιλούν. Ο αφηγητής ωστόσο αναλαμβάνει το ρόλο του κοινωνικού παρατηρητή και του ρεπόρτερ. Παρατηρεί καταστάσεις και συμπεριφορές, τις αναμεταδίδει και τις αξιοθετεί. Βλέπω όλη τη γη μια αράδα, μια λέξη, μια ζωή και η γλώσσα διαβρωμένη από ξένες εισβολές, χαμένη κι αυτή στο παιχνίδι της απώλειας μιας εθνικής συνείδησης ήδη κατακερματισμένης. Ο Γιώργος Δουατζής υπερβαίνει συχνά το κριτικά, το προσωπικό, με αναγωγή στο συνολικό, αναλαμβάνοντας λες αυτό την ευθύνη για την αδυναμία μας να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Μη με παραξηγήσετε που πάντα βρίσκω έναν τρόπο να χάνουμε, αλλά πόσο πιο σοβαρά να εκτραπώ στα ιδιωτελή παιχνίδια μου όταν η γνώση του ανθρώπινου πόνου δεν μου επιτρέπει να μπω στην τρέλα της οργής, όταν αναρωτιέμαι συνεχώς τι θα απογίνω αν δεν δεχτούν τη συγγνώμη μου για τον κόσμο που τους παραδίνουμε. Η διάσταση, η πολιτική της ποίησης του Γιώργου Δουατζή αποτελεί ασφαλώς μια συνέχεια και μια εξέλιξη της πολιτικής ποίησης και παραπέμπει σε βασικούς εκπροσώπους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, Λιβαδίτη Αναγνωστάκη. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω είναι ότι αυτός είναι εκείνος που ξαναφέρνει στο προσκήνιο την πολιτική ποίηση, ξαναπιάροντάς την από εκεί που την άφησαν οι παλιότεροι, αρνούμενος την ιδιωτική ισοστρέφεια που χαρακτηρίζει τους ομοτέχνους της γενιάς του. Αυτό νομίζω αποτελεί μια προσφορά του, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σταθμό και μια κορύφωση στην ποίηση του Γιώργου Δουατζή
η οποία αποκτά τώρα νέες διαστάσεις. Ευλογία τα παιδιά του κόσμου που μιλούν για επαναστάσεις. Οι πατεράδες που ευλόγησαν τα παιδιά που μιλούν για επαναστάσεις. Η δικαιολογία ύπαρξης και ελπίδας. Ευλογία η ποίηση που κάνει τον κόσμο δικαιότερα. Και αλλού. Αλλά ο βοριάς αντάριασε, όπως η δίψα για το δίκιο στα μάτια των ανθρώπων. Διάχυτη είναι η ποιητικότητα και στο πεζογραφικό του έργο, με αποκορύφωμα το «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη», όπου ποιητικός λόγος μπαίνει ένθετος απροκάλυπτα στη ροή του πεζού. Θα ήθελα να τονίσω εδώ μια πεζογραφική κορύφωση. Πρόκειται για την μοναδικότητα που αποκτά τη μορφή της διτότητας. Οι δυο συνομιλητές αποτελούν ίσως τις δυο πλευρές της ίδιας ενύπαρξης. Με βρίζεις, σε περιγράφω. Αποτελεί ύβρη η καταγραφή. Στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Δουατζή, χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η πολλαπλότητα των οπτικών γωνιών. Ο μυθιστορηματικός κόσμος συνοχώς δομείται και αναδομείται. Η συναισθηματική ένταση αυξάνεται και μειώνεται. Από την άλλη μεριά, έχουμε ένα πλήθος αντιθέσεων. Ζωή, θάνατο, στέρηση, πληρότητα. Όλα αυτά διαπλέκονται για να μας δώσουν έντονες ανθρώπινες καταστάσεις, αλλά και ήρωες που ανάγονται σε αρχιετυπικές μορφές. Το ακόλουθο απόσπασμα από το αφήγημα «Ανάσα από πυλό» δείχνει μεταξύ άλλων και τον τρόπο που δουλεύει ο Γιώργος Δουατζής στο ποιητικό του εργαστήριο. «Ήρωες στο μυαλό μου υπάρχουν, Κώστα, και πραγματικά τους χρειάζομαι. Τους φέρνω στο μυαλό μου να μην φοβούνται το θάνατο, να τον έχουν ξεπεράσει και να παράγουν έργο, λες για να τον ξορκίσουν με την τέχνη τους. Είναι ηρωικό να υπηρετείς αξίες που στηρίζουν τη ζωή, όπως η αξιοπρέπεια, η ισονομία και άλλα. Δεν έχω δίκιο?» Θα ήθελα ακόμη να τονίσω και τη δεξιοτεχνική παρουσία σε αφηγηματική μορφή χαρακτηριστικών στιγμιότυπων της καθημερινότητας. Γενικότερο θα λέγαμε, στην πεζογραφία του Γιώργου Δουατζή είναι εμφανής, προσέχετε το αυτό, η άλλη ματιά, ο διαφορετικός τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα και δημιουργεί έτσι ένα πρότυπο πεζογραφικής αφήγησης. Ακόμα με έκδελο τρόπο τονίζεται η επικείμενη ανατροπή ενός συστήματος που ενώ φαίνεται πανίσχυρο φέρει μέσα του ήδη τα σημάδια πολλαπλών ρογμών. Ο Γιώργος Δουατζής ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου. Έγραψε ποίηση, διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, αφορισμούς, τα μικρά α και β, κριτικές. Συνολικά έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα 24 βιβλία. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω θεατρικές παραστάσεις και διαπίστωσα την ιδιαίτερη κυριαρχία του θεατρικού του λόγου στο κοινό. Σε μια μακρά περίοδο της επαγγελματικής του ζωής, ο Γιώργος Δουατζής έχερε μεγάλης δημοσιότητας, κυρίως λόγω της εργασίας του στην τηλεόραση. Αυτήν ακριβώς την περίοδο δεν εξέδωσε ούτε ένα βιβλίο, παρότι συσσωρεύονταν τα χειρόγραφα στα συρτάρια του, για να μην εκλειφθεί από οποιονδήποτε ότι εκμεταλλεύεται τη δημοφιλία του για να προβληθεί το ποιητικό του έργο. Και αυτό θα ξαφνιαστεί κάποιος, αν προσέξει την εκδοτική του δραστηριότητα με πυκνή παρουσία έως και 4 βιβλίων τη χρονιά μετά το 2000, οπότε και απαλλάσσεται από το παρίδια αυτής της δημοσιότητας. Βασική ενασχόληση του Γιώργου Δουατζή είναι η γραφή. Είναι παραγωγικότατος, αλλά όχι αποκομμένος από το σημερινό γίγνεσθε. Μια προσωπικότητα του δικού του κύρους δεν μπορεί παρά να συνυπάρχει και να προχωρά με τους άλλους ανθρώπους και τους άλλους δημιουργούς. Στην ανθρώπινη μικροψυχία και τους τήρους ανταγωνισμούς που υπάρχουν σε κάθε κοινωνικό χώρο, αυτός
αντιπαραθέτει έμπρακτα τη μεγαθυμία και την προσφορά στο σωμοτέχνος του. Οργάνωσε εκδηλώσεις, συνέδρια και ποιητικές γιορτές όπως αυτές επί τρία χρόνια στην πλατεία Κλαφθμόνος και το Μανδραγόρα, δίνοντας βήμα σε δεκάδες ποιητές να απαγγείλουν το έργο τους στην προσπάθεια να βγάλει την ποίηση από τα στενά όρια της ιδιωτικότητας με διάχυσή της στο ευρύ κοινόν. Πρόκειται για το κοινό τραπέζι της ποίησης, το οποίο απλόχερα στρώνει σε κάθε ευκαιρία στους ομοτέχνους του ο Γιώργος Δουατζής. Έγραψε ακόμα βιβλία για σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους, όπως ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Κώστας Εξελός, ο Γιάννης Δάλας. Μέσα από τη δυτική του ματιά, το έργο αυτών των δημιουργών γίνεται περισσότερο προσιτό στο ευρύτερο κοινό. Είναι ακόμα αυτός που διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Τάσου Λιβαδίτη και του ανήκει έπαινος γι' αυτό. Πάντα πρόθυμος, αγκαλιάζει τους νέους ποιητές όπως αγκάλιασε κάποτε και αυτόν ο Τάσος Λιβαδίτης. Δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, γιατί κομίζει ένα μεγάλο πλούτο στο χώρο της τέχνης. Οργάνωσε τέλος αφιερώματα σε συνομιλίκους και νεότερους ομοτέχνους του, πράγμα πολύ σπάνιο έως ανύπαρκτο στα ποιητικά μας πράγματα. Σε μια τέτοια προσωπικότητα αξίζει ο έπαινος. Γι' αυτό και τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την προσφορά του στα γράμματα με διαλέξεις και παρουσίαση του έργου του. Δεν θα ξεχάσω τις κατάμεστες αίθουσες όπου συνομιλούσε με τους φοιτητές μου. Ήταν μια ξεχωριστή επαφή. Το κοινό των Ιωαννίνων, ένα όχι και τόσο εύκολο κοινό, αγκάλιασε το έργο του. Και ακόμη και σήμερα, η ανάμνηση εκείνης της επίσκεψης παραμένει ζωντανή. Προσωπικά, νιώθω πολύ ευτυχής γι' αυτό. Αν επιχειρούσε κανείς να συνοψίσει την προσφορά του Γιώργου Δουατζή, θα έλεγε πως αποτελεί μια δρόσα δύναμη στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε των ημερών μας. Είναι τελικά δημιουργός και οδηγός. Σας ευχαριστώ πολύ.